Στις 28 Αυγούστου του 2021 συμπληρωθήκαν 60 χρόνια αφού το έγινα μοναχός στη Μονή του Σινά. Την απόφαση για να πάω στο Σινά την πήρα στην Παναγία των Βλαχερνών στους τρίτους χαιρετισμούς του 1959. Ήταν μια δύσκολη απόφαση με την έννοια ότι πήγαινα στο άγνωστο. Όμως δεν διάλεξα τη Μονή του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, διότι σκέφτηκα ένας μοναχός που θα έχει την παρουσία της μάνας του, της αδελφής του, των φίλων του, των διαφόρων γνωστών και συγγενών, δεν θα ήταν δυνατόν να ανταποκριθεί στη δύσκολη αποστολή ενός μοναχού. Πήγα στο Σινά γιατί υπήρχε εδώ η Αγία Κατερίνη, η οποία και με οδήγησε εκεί. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι από το βράδυ που έφτασα στο Κάιρο αντιμετώπισα μια πολύ δύσκολη κατάσταση που με έφερε σε απόγνωση αν έκανα το καλύτερο για εκεί που πήγαινα. Όμως γονάτισα στο κρεβάτι στις 5 ώρα το πρωί, τα μεσάνυχτα δηλαδή, μετά μεσάνυχτα, και παρακάλεσα τον Άγιο να έρθει να μου πει τι να κάνω. Γιατί του είπα, Άγιε μου, σε υπηρετώ από παιδί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να κάνω. Και στις 7, ένας πατριώτης μας, μακαρίτης τώρα, Σιναίτης, χτύπησε την πόρτα με δύναμη και μου είπε ότι κοιμάσαι ακόμα, ενώ είχα κοιμηθεί από τις 5 μέχρι τις 7. Πίσω από αυτό ήταν μια γυναίκα. Η γυναίκα εκείνη με το δάχτυλό της μου δείχνε και μου λέγε να σιωπήσω. Όταν έφυγε αυτός μου είπε, είμαι από τη Ζάκυνθο, κόρη του Διονύση του Πέτρακα, δηλαδή δίπλα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου το σπίτι. Έχω έρθει εδώ σε κάτι συγγενείς, κακόπεσα, παντρεύτηκα, χείρεψα και τώρα προσπαθώ εδώ να βγάλω το χατζηλίκι μου, τις πιο πολλές φορές το δίνω σε εκείνον για να τον προλάβω. Άκουσε παιδί μου, φαίνεται σε καλό παιδί και θα προκόψεις, μην ακούσεις τι σου λέει εκείνος. Και έτσι πήρα το δρόμο για το Σινά. Εκεί σε κάθε περίπτωση που υπήρχε κενό στα διακονήματα έλεγα πάντοτε εγώ και προσπάθησα να τα αποκριθώ. Δεν ήξερα από φούρναρης και όμως έγινα φούρναρης. Δεν ήξερα από ραφτική και όμως έμαθα ραφτική μόνος μου. Δεν ήξερα μαγειρική και όμως έγινα μάγειρας. Στο τέλος εκατόρθωσα με αυτή την προθυμία και τη διάθεση να γίνω πρεζίτητος και να θέλουν μεταξύ Καΐρου και Σινά ποιος θα με πάρει στα διακονήματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποια στιγμή ανέβηκα στο Σινά για να κάνω τον ξεναγό, επειδή υπήρχε δυσκολία από τον ξεναγό που πέταξε τα κλειδιά. Και τα κατάφερα, χωρίς να ξέρω γλώσσας, έγραψα τις ξεναγήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες και στο τέλος, αντί για 6 μέρες, έμεινα 9 μήνες. Στους 9 μήνες εκείνους διδάχτηκα πολλά, αλλά στα 2 χρόνια κυρίως που ήμουνα, 3 μαζί με το Κάιρο, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και οφείλω αυτά στην υπακοή την οποία επέδειξα και στην καλή διάθεση των πατέρων της Μονής του Σινά της εποχής εκείνης, γιατί σήμερα είναι εντελώς όλα διαφορετικά. Έτσι, ενώ πίστευα ή περίμενα ότι σε 15 χρόνια θα έρθω στη Ζάκυνθο αντιπρόσωπος, ήρθα σε 3 και η άρνησή μου ήταν κάθετη. Δεν μπορώ να πάω στο Ζάκυνθο, είμαι νέος ακόμα. Σεβασμιότατα έλεγα στον Άγιο Σινέο, τον Πορφύριο, τον Τρίτο, ο οποίος είναι εκείνος που χειροτόνησε και τον Άγιο Πορφύριο τον Καψοκαλυβίτη, τον οποίον είχα την ευλογία να τον γνωρίσω, όπως γνώρισα το 1962 και τον Όσιο Παΐσιο, ο οποίος με ενεθάρρυνε στις αρνήσεις μου να έρθω στη Ζάκυνθο, να δεχτώ την πρόταση του Σινέου να έρθω στη Ζάκυνθο σε ηλικία 23 ετών. Έτσι γράφει περίπου η ιστορία. 60 χρόνια πριν μοναχός,
και 2 χρόνια που ήμουν δόκιμος. Το 1960 ακόμα υπάρχει μια άλλη επέτειος. Το Νοέμβριο 1961, στις 25 Νοεμβρίου, χειροτονήθηκα διάκονος. Και έτσι, συμπληρώνοντας στη συνέχεια τα 3 χρόνια, ήρθα στη Ζάκυνθο, όπου έμεινα 10 χρόνια. Και από εκεί με στείλανε στα Γιάννενα. Και στα Γιάννενα δεν ήθελα να πάω. Η απόφαση της συνάξεως των πατέρων ήταν τον Ιούλιο και εγώ πήγα τις 2 Δεκεμβρίου. Εκεί όμως, στο Μετόχι, γνωρίστηκα με τον Σεραφείμ. Και τα πάντα, όπως ήθελε ο Άγιος και η Αγία Κατερίνη, τα έφεραν περισσότερο από ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί. Σημειώσατε ότι όλα τα εμπόδια στη ζωή μου από την ημέρα που γεννήθηκα το 39, μέχρι σήμερα ήταν υπέρ μου. Βγήκανε όλα υπέρ μου, εποφελία μου. Γιατί άκουσα τη φωνή της Εκκλησίας, γιατί άκουσα την φωνή και την προτροπή του Οσίου Παϊσίου, μου είπε, παιδί μου, δεν επιτρέπεται να αργήσεις στο γέροντα που αποφάσισε. Πρέπει να κάνεις υπακοή. Και αυτή η υπακοή, στη συνέχεια βέβαια, με οδήγησε στα βήματα αυτά που η Εκκλησία και η επίοικιά της με έφεραν για πολλά χρόνια. Και συνεχίζω όσο δύναμης μου παραμένει, αν παραμένει, θα συνεχίσω να προσφέρω στην Εκκλησία το κατά δύναμη. Με πάντα έχοντας κατά νου ότι είναι προτιμότερο να είσαι αμαρτωλός παρά ασεβής. Και αυτή την ακολουθώ, διότι την έμαθα από πατέρες του Αγίου Διονυσίου, από τον Δεσπότη τον Χρυσόστομο, από τον Δεσπότη τον Αλέξιο, τον Δεσπότη τον Πορφύριο και στη συνέχεια από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, στον οποίο οφείλω πολύ ευγνωμοσύνη, διότι με καταξίωσε και να μου εμπιστευτεί την ηγουμενία της Μονής Πεντέλης που δεν ήθελα και τον παρακαλούσα όχι, και στη συνέχεια να μου αναθέσει πριν 45 χρόνια τον υψηλότερο βαθμό του Επισκόπου στην Εκκλησία μας. Ευγνωμονώ το Θεό, ευχαριστώ τους ανθρώπους για την ανοχή τους και εύχομαι να είναι ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά τα τέλη. Επιθυμώ, για μια φορά ακόμη να το λέω, να ταφώ στον τάφο των γονέων μου χωρίς ιδιαίτερες τιμές. Η κηδεία μου να γίνει στον Άγιο Διονύσιο και έχω διαλέξει και τα άμφια που χρειάζεται για να είναι στην ταφή μου. Αυτά επί του παρόντος.